Σε λίγες ώρες θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού του κυρίου Τσίπρα στη ΔΕΘ. Η ΔΕΘ, κυρίες και κύριοι, στοιχιώνει τον κύριο Τσίπρα. Δεν θα ξεχάσουμε ότι το 2014 είχε υποσχεθεί στο περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης παροχές 12,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό που έκανε τελικά ήταν να επιβάλλει μέτρα 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ στους Έλληνες πολίτες. Την επόμενη χρονιά εξήγηλε το περίφημο πάλι δήθεν παράλληλο πρόγραμμα, από το οποίο δεν εφάρμοσε απολύτως τίποτα. Αλλά ακόμα και πέρσι ήρθε για να μιλήσει για αυξημένους αριθμούς ανάπτυξης που θα έφταναν στο 2,6%, είμαστε στο 1,4%. Μιλούσε για αύξηση των επενδύσεων και κάνουμε αρνητικό ρεκόρ επενδύσεων 20ετίας φέτος. Μιλούσε για την ομιλία των συμβασιούχων και έχουμε δεκάδες χιλιάδες νέους συμβασιούχων. Μας μίλησε πέρσι για ένα αναπτυξιακό, κατά κάποιο τρόπο, όραμα που θα έρθει μετά τη μεταμνημονιακή εποχή. Και αυτό που πραγματικά έχουμε είναι την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να επιβάλλει μια συνεχή φόρο επιδρομή στους Έλληνες πολίτες, να μην καταβάλει η κυβέρνηση τα οφειλόμενα στους ιδιώτες, που είναι πάνω από 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ, να μειώνει δραματικά το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων κατά 750 εκατομμύρια ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι αφαιρεί πνοή από τους δημιουργικούς Έλληνες. Και βέβαια, να φτάνουμε σήμερα για να έρχεται, αφού έχει επιτελέσει και ένα άλλο έγκλημα για μας, που είναι η Συμφωνία των Προσπών. Αφήνοντας πίσω, λοιπόν, το οικονομικό κομμάτι, το οποίο προέρχεται, το όποιο υπερπλεώνασμα, ακριβώς από το αιματοβαμμένο, όπως ο ίδιος το χαρακτήρισε, υπερπλεώνασμα, να πούμε δύο κουβέντες για τη σημαδιακή ημέρα σήμερα, που πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας από όλη τη Μακεδονία και όχι μόνο θα αρθρώσουν με βροντερή φωνή την αντίθεσή τους σε μια συμφωνία που είναι κακή για τον τόπο μας, σε μια επιζήμια εθνικά συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι μια κακή συμφωνία γιατί τα έδωσε όλα απνευστή ο κύριος Τσίπρας και δεν πήρε τίποτα. Γλώσσα, ταυτότητα, εθνότητα. Και θέλει να πείσει τον κόσμο ότι αυτό ήταν μια καλή συμφωνία. Και υπάρχουν κι άλλα πολλά σημεία θολά που εκτός από τον πολύ σημαντικό εθνικό χαρακτήρα έχουν και φυσικά καθαρά οικονομικό, αναπτυξιακό, εμπορικό χαρακτήρα. Αναφέρομαι για την ομίχλη που υπάρχει σε σχέση με τα μακεδονικά προϊόντα. Έχει φτιάξει μια γενικόλογη διάταξη μέσα στη συμφωνία, όπου μέσα στα επόμενα 3 χρόνια θα διευθετηθούν τα ζητήματα που αφορούν τα μακεδονικά προϊόντα και την ταυτότητά τους. Σήμερα λοιπόν μια σημαδιακή ημέρα, γιατί οι αγνοί πατριώτες Έλληνες θα είναι εκεί να πρωτοφωνάξουν, αλλά και εμείς είμαστε εδώ για να επιτελέσουμε το δικό μας καθήκον, να συνομιλήσουμε, να αφουγκραστούμε τις αγωνίες του δημιουργικού κόσμου και όχι μόνο. Εκτός όμως από τη ΔΕΘ που το στοιχιώνει και από τη Συμφωνία των Πρεσπών που θα τον βαραίνει τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για πολλά χρόνια, μια συμφωνία που, επαναλαμβάνω, αυτό που έχει πει και ο πρόεδρός μας και το τονίζει σε κάθε ευκαιρία και με κάθε τόνο, μια συμφωνία που η Νέα Δημοκρατία δεν θα κυρώσει εάν και όταν έρθει αυτή η συμφωνία στην Βουλή. Πέρα από τη ΔΕΘ, υπάρχουν και δύο άλλα σημεία που θα ήθελα να τονίσω, που θα βαραίνουν και θα τα κουβαλάει
για πάντα μαζί του και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Το ένα είναι ανίποτη τραγωδία στο Μάτι, όπου 98 άνθρωποι χάσανε τη ζωή τους. Και είναι δύο τα κομμάτια για τα οποία είναι πολιτικά κατηγορούμενοι και θα πρέπει να είναι και πολιτικά και κοινωνικά απολογούμενοι οι κυβερνώντες απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Το ένα αφορά αυτή καθ' αυτή την καταστροφή. Η τραγική δηλαδή διαχείριση της υπόθεσης προληπτικά κατά τη διάρκεια της κρίσης, όσο βεβαίως κυρίως και μετά την ολοκλήρωση της κρίσης αυτής. Όπου η ανικανότητα της κυβέρνησης στο σχεδιασμό, στο συντονισμό, έφερε τραγικά αποτελέσματα. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι άλλο που πραγματικά πληγώνει τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Να βλέπει τους κυβερνώντες, τον Πρωθυπουργό, υπουργούς, με ένα ανάλγητο κινησμό να αντιμετωπίζουν την επόμενη μέρα αυτής της τραγωδίας. Σαν να με τους πείραξε μια τρίχα από τα μαλλιά τους. Δεν είναι το γεγονός ότι δεν υπόθηκε ούτε μια συγγνώμη. Αλλά είναι κυρίως ο τρόπος. Το γυάλινο βλέμμα τους τις ώρες της τραγωδίας. Τη στιγμή που ανθρώπινες ζωές χάνονταν εκείνη την αποφράδα ημέρα της καταστροφής, είχε στηθεί μια καλωστημένη παράσταση για επικοινωνιακούς λόγους. Ανοιχτή σύσκεψη για διαχείριση κρίσης παρουσών των καμερών και παρόντων των δημοσιογράφων. Και τη στιγμή που χάνονταν ανθρώπινες ζωές, οι ερωτήσεις ήταν αδιάφορες. Και όταν κάποια στιγμή ο κύριος Πολάκης πήγε να κάνει μία ενημέρωση, ο κύριος Πρωθυπουργός άλλαξε την κουβέντα και ρώτησε από πού θα αλλάξει ο αέρας. Το Μάτι είναι κάτι το οποίο δεν πληγώνει μονάχα τους συγγενείς των ανθρώπων που χάσανε τόσο άδικα τις ζωές τους, αλλά πληγώνει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, γιατί ήταν αποκαλυπτική η διαχείριση και αποκαλυπτικός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που μας κυβερνούν μια τέτοια κατάσταση. Και τέλος, και κλείνω με αυτό. Ήταν η περίφημη φιέστα που χάλασε βέβαια από αυτή την τραγωδία, που στήθηκε στην Ιθάκη. Προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να μας πείσει ότι λήξανε τα μνημόνια, φύγαμε από την κρίση, όλα αλλάζουν. Μα και η πραγματικότητα ακόμα μια φορά τον διαψεύδει. Και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα και της κυβέρνησης, ότι βρίσκεται αντιμέτωπος όχι μονάχα με την αντιπολίτευση που με επιχειρηματολογία στέκεται απέναντί της, αλλά με την ίδια την πραγματικότητα. Ουσιαστικά 15 μέρες, 20 μέρες και είμαστε εκτός αγορών. Επιτόκια πάνω από 6,5%. Δανεισμός πολύ δύσκολος, ανύπαρκτος ουσιαστικά. Και έχουμε ένα πρωθυπουργό να πανηγυρίζει ότι βγήκαμε στα μνημόνια, ενώ έχει υπογραφεί ουσιαστικά ένα τέταρτο μνημόνιο που το λέμε εμείς. Επίσημα λέγεται συμπληρωματικό μνημόνιο, 40 σελίδων, υπογεγραμμένο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, με 5,2 δις επιπρόσθετα μέτρα, με συμφωνημένες και υπογεγραμμένες από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ περικοπές συντάξεων και με μια δραματική μείωση του αφορολόγητου από το 2020 και μετά. Και βεβαίως, πεσκέσει στις πλάτες του ελληνικού λαού ένα υπερταμείο όπου διοχετεύεται όλη η δημόσια περιουσία εν δυνάμει για ιδιωτικοποίηση που θα διαρκέσει για 100 χρόνια. Και αφορολόγητο, προσέξτε, αφορολόγητο που θα αναγκάσει, αυτό κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τον χαμηλόμισθο των 500 ευρώ να δίνει έναν μισθό 500 ευρώ τον χρόνο στην εφορία. Και με περικοπές συντάξεων επίσης που φτάνουν σε όρια αναξιοπρέπειας. Και τι κάνει η δήθεν κυβέρνηση? Φύγει και πλήττει με επιλογή της συνειδητά τις πιο αδύναμες κοινωνικά ομάδες των συμπολιτών μας. Τους συνταξιούχους και τους χαμηλόμισθους. Αυτή λοιπόν είναι η πολιτική συμπεπυκνωμένη μέσα από τα τελευταία μονάχα δείγματα γραφής αυτής της κυβέρνησης. Και νομίζω η απάντηση θα έρθει πολύ γρήγορα στις εθνικές εκλογές
με ένα συγκεκριμένο πλάνο, σαφώς κοστολογημένο από τη Νέα Δημοκρατία, τον σημερινό της Πρόεδρο και αυριανό Πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.